Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο καπετάν Βαγγέλης Ρεσός. Εσωτερικά είναι και η Λαφή. Είναι Ρεσός θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται το όραμα της Τηρεσίας όμως να τοποθετηθεί πίσω της ακριβώς. Ρεσό στην πρωτοπορία. Μάτι στη Ρεσία είναι στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι Ελαφίνα. Δίπλα σχεδόν ο Μάτι στη Ρεσία από την Ρεσό. Είναι στο μισό μήκο. Ένα μήκο τώρα. Ελαφίνα εσωτερικά. Καπετάν Βαγγέλης Ιντιάνος βελτιώνει την θέση του. Πίσω η Χλειδί και ακόμη πιο πίσω ο Πυλαγόρα. Σε καλό ρυθμό όμως ο Μάτι στη Ρεσία από νωρίς. Θέλει να είναι δίπλα από την Ερεσό και δίνουν ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ελαφίνα, καπετάν Βαγγέλης και όπως είπα πολύ πάλογα. Πάμε για 600, πάντα μπροστά Ερεσός. Ο Μάτι στη Ρεσία πιέζοντας. Θέλει να διατηρήσει την επαφή μαζί τη. Πιο πίσω είναι η Ελαφίνα και ο καπετάν Βαγγέλης που θέλουν να πλησιάσουν καθώ ήταν γρήγορο ο ρυθμό. Όμω η Ερεσό κρατά ακόμη την πρωτοπορία. Πιέζει συνεχώ ο Μάτι τη Ρεσία. Η Ελαφίνα θέλει να πλησιάσει όμω και ο καπετάν Βαγγέλης με την Ερεσό να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Η Ελαφίνα εσωτερικά θέλει να βρει πέρασμα μαζί με τον Μάτι τη Ρεσία. Πάντα η Ερεσό είναι στα δυο μήκη τώρα. Τρία από τον Μάτι τη Ρεσία που θέλει να επανέλθει στα τελευταία μέτρα. Πιο πίσω ο καπετάν Βαγγέλης. Ερεσό μπροστά. Μάτι τη Ρεσία σε μια τελευταία προσπάθεια πλαγιάζει εσωτερικά. Ερεσό έχει πλεονέκτημα ο Μάτι τη Ρεσία προσπαθεί. Η Ερεσό είναι στο 1,5 μήκο. Ερεσό πάει για να κερδίσει τον Μάτι τη Ρεσία. Ελαφίνα και πιο πίσω την τέταρτη θέση η Αριάννα Γκράντε.